Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλή χρονιά να ευχηθούμε. Η παρέμβαση ξεκινάει το νέο χρόνο, όπως πάντα με μία εκδήλωση, με μία διαφορετική εκδήλωση, βραδιά ποίησης και βέβαια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα κόψετε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα ως ήθιστε. Καλησπέρα και σε εσάς, καλή χρονιά. Η παρέμβαση αύριο διοργανώνει στις 6 το απόγευμα στο καφέ Μπλε Ελάχ μια εκδήλωση για το νέο έτος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα κόψουμε τη βασιλόπιτα, αλλά θα είναι και μια εκδήλωση λόγου και μουσικής. Όσοι επιθυμούν μπορούν να διαβάσουν δηλαδή ποίηματα ή πεζά της επιλογής τους, είτε δικά τους είτε άλλων. Ενώ στο μουσικό μέρος της βραδιάς θα είναι η music art. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν το νέο έτος για να ακολουθήσουν και πολλές άλλες εκδηλώσεις στη συνέχεια. Και βέβαια υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή για την αυριανή εκδήλωση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, που σημαίνει ότι η χρονιά ξεκινάει όμορφα για την παρέμβαση. Ποια τα επόμενα σχέδιά σας, πώς θα προχωρήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα? Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα για το νέο έτος και χαιρόμαστε πολύ που επιτέλους έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαζώσεις, εκδηλώσεις, δράσεις, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε και 2-3 χρόνια να κόψουμε βασιλόπιτα καταρχάς, λόγω των συνθήκων. Να πω ότι έτρεξε το προηγούμενο διάστημα ένας πανελλήνιος εφηβικός λογοτεχνικός διαγωνισμός αρχικά, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ολοκληρώθηκαν τώρα οι συμμετοχές. Είμαστε στη φάση που η Κριτική Επιτροπή αξιολογεί δηλαδή τα κείμενα που έστειλαν τα παιδιά. Και από το σύνολο των συμμετοχών θα διακριθούν 3 ποίηματα και 3 πεζά για το γυμνάσιο, 3 ποίηματα και 3 πεζά για το λύκειο. Θα ακολουθήσει μια έκδοση βιβλίου όπου θα περιλαμβάνει όλες τις συμμετοχές και μια μεγάλη εκδήλωση βράβευσης και παρουσίασης του βιβλίου. Να πω ότι η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 340 παιδιά από όλη την Ελλάδα, από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, από Κρήτη, Πειραιά, από Φλόρινα, από Κοζάνη, από Πτολεμαϊδα, Σπάρτη, Χίο, ακόμα και από περιοχές εκτός χώρας, από την Κύπρο, από τους Αγίους 40 μας έστειλαν, από τη Γερμανία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι έστειλαν τόσα παιδιά από δημόσια και από ιδιωτικά σχολεία. Και ο σκοπός είναι βέβαια ο διαγωνισμός να επιβραβεύσει τις καλύτερες συμμετοχές, αλλά να αναγνωρίσει και την αξία όλων των κειμένων των παιδιών. Γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να τις συμπεριλάβουμε όλες τις συμμετοχές σε μια κοινή έκδοση. Που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η έκδοση. Ναι. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγιάννη. Λέμε ότι το διαδίκτυο μπήκε για τα καλά στη ζωή μας, ότι τα παιδιά δεν ασχολούνται και πολύ με την συγγραφή ή με την ανάγνωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί εντάξει, γνωρίζω φυσικά, όπως όλοι μας, ότι πλέον το διαδίκτυο έχει αντικαταστήσει πολλά άλλα πράγματα, πολλά άλλα ενδιαφέροντα των παιδιών. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσοι πολλοί συμμετείχαν στη συγκεκριμένη διοργάνωση, στη συγκεκριμένη δράση. Οπότε αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και δεν συμμετείχαν μόνο, αλλά έγραψαν και καλά. Δηλαδή, λάβαμε πολύ ωραίες συμμετοχές, εξαιρετικές, πολύ, πολύ καλού, δηλαδή πολύ, πολύ προσεγμένες, καλογραμμένα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πω επίσης ότι αυτό το διάστημα τρέχει και μια άλλη πρόσκληση σε συγγραφείς και φωτογράφους για συμμετοχή σε μια έκδοση πάλι συλλογική. Αυτό δεν είναι διαγωνισμός όμως, είναι συμμετοχή σε έκδοση βιβλίου, που έχει θέμα ο χρόνος που περνά και χάνεται. Και το ξεκινήσαμε με αφορμή την άφιξη του νέου έτους. Δεχόμαστε συμμετοχές δηλαδή μέχρι 28 Φεβρουαρίου, όπου στη συνέχεια και πάλι θα γίνει μια έκδοση που θα συμπεριληφθούν τα κείμενα και οι φωτογραφίες, θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023 από τις εκδόσεις Παρέμβαση. Και επίσης θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου, δηλαδή θα είναι μια έκδοση που θα γίνει πανελλήνιας εμβέλειας. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί πολλές και σημαντικές συμμετοχές από όλη τη χώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι και μέχρι το τέλος δηλαδή θα λάβουμε και άλλες συμμετοχές και θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό και όμορφο μέχρι τέλος. Και είναι και πολύ ωραίο το θέμα, γιατί η φωτογραφία, ναι, ο χρόνος και τα λοιπά, ο καθένας μπορεί να περιγράψει το χρόνο όπως θέλει και με τον δικό του τρόπο. Έτσι, που ναι, σημαίνει ότι θα έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε, να μην πω, χιλιάδες, εκατοντάδες φωτογραφίες. Δήμητρα, η αλήθεια είναι ότι η παρέμβαση έχει μία έντονη παρουσία στις εκδόσεις. Πολλοί είναι αυτοί οι συγγραφείς, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που πραγματικά γράφουν τα τελευταία χρόνια. Και πολύ περισσότερο τον καιρό του κορονοϊού. Αυτό προκαλεί εντύπωση σε μια εποχή που το επαναλαμβάνω, που λέμε ότι ο κόσμος διαβάζει βιβλία, το βιβλίο έχει φύγει από τη ζωή μας.
τελικά τα γεγονότα έρχονται να διαψεύσουν όλα αυτά. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχει αρκετός κόσμος που γράφει. Εγώ βέβαια το ζω και μέσα από την... Το ζω από μέσα επειδή ασχολούμαι με το αντικείμενο αυτό, οπότε γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που γράφουν και που διαβάζουν. Ίσως περισσότεροι να γράφουν βέβαια παρά να διαβάζουν. Αυτό είναι έτσι ένα λίγο περίεργο πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Ναι, αλλά είναι πολύς ο κόσμος που ασχολείται με αυτό. Και ειδικά τώρα που κάνουμε και αυτές τις δράσεις που είναι έτσι πανελλαδικές, είναι ακόμα πιο έντονο, γιατί πλέον επειδή ανοίγεται και δεν είναι μόνο τοπικό, βλέπεις τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων ανθρώπων. Και αυτό είναι πολύ, πολύ όμορφο, είναι πολύ δηλαδή ελπιδοφόρο για το μέλλον. Και ελπιδοφόρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια εδώ θα τα λέμε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς έχουν ανοίξει πλέον οι πόρτες λόγω του κορονοϊού. Είχαμε πολλά προβλήματα, που σημαίνει ότι η παρέμβαση θα είναι εδώ με πολλές εκδηλώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλή χρονιά να ευχηθούμε, Δήμητρα. Καλή χρονιά και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.